Καταρχάς, πώς βρήκε τον πάπυρο. Δεν έχει κλαπεί ποτέ τίποτα. Εδώ μας έλεγε τις προάλλες. Είναι πάπυρο σε μένα. Ναι, ναι, καλά. Ένα πάπυρο. Ο κόρο μας είπε ότι υπάρχουν τόσες πολλές κάμερες. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάρεις ένα πάπυρο και ένα στυλό, ένα μαρκαδόρο. Άρα πιστεύω ότι η παραγωγή ή το άφησε πίτι ή απλά τη το έδωσε στο χεράκι. Ναι, πάρε αφού θες να γράψει. Το πάπυρο και στυλό έχει όταν πας να ψηφίσεις ποιος θέλεις να φύγει στο συμβούλιο. Που σημαίνει ότι πας. Στην αρχαία Ελλάδα. Αν θες ότι το όκλεψε, πού το έβαλε. Πού το έβαλε στο μαγιό το μικροσκοπικό. Πού το έβαλε τώρα αυτές δεν ερωτήσεις για πρωί, αλλά παιδιά να σας πω κάτι άλλο τώρα. Αυτό με το πάπυρο μπορεί να είναι και χορηγικό. Έλα, σταμάτα. Τοποθέτης προϊόντος. Το θέμα είναι αλλού. Η ουσία είναι αλλού. Ότι αυτή έγραψε ένα γράμμα, άργησε να του το δώσει. Έκανε μια παύση, δεν του το έδωσε στην αρχή. Ήθελε καιρό να σκεφτεί τι θα γράψει, πρε Σιμπέτη. Όχι, το είχε γράψει και δεν το έδωσε την πρώτη φορά. Δεν μπορούσε να το κρύψει. Δεν βρήκε κατάλληλο μέρος για να το κρύψει, για να το πάει. Δεν ξέρω. Πάντως εμείς εδώ στο Πρωινιάτικα έχουμε αποκλειστικά το γράμμα της Μυριέλλας. Πού το! Και τις αντιδράσεις που όσο το διαβάζει απαντά. Θα τρελαθώ. Ιδέως. Εδώ, μόνο στο Πρωινιάτικα, αποκλειστικό το γράμμα της Μυριέλλας Κουρεντή στον Τσακατσούκα. Η Δεσποινίδος. Ναι. Η Δεσποινίδος. Να βάλουμε αράχνη, μην μας το πάρουν άλλες εκπομπές. Ναι, το έχουμε λοιπόν. Νομίζω ότι είστε έτοιμοι. Ναι, ναι, είστε έτοιμοι να το δείτε. Ναι. Το θέλω. Το θέλετε. Ναι. Το ξυπνήσαμε. Το ζητάτε, το έχετε ανάγκη. Ναι. Το λιγουρεύεστε. Πάρτε το. Τσακατσούκα, αγάπη μου. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, δεν θα είναι αργά. Ούτε νωρίς για δάκρυα, Στέλλα. Αυτό δεν θα το καταλάβεις, ήθελα απλά να το πω γιατί είμαι ηθοποιός. Σε σκέφτομαι να κάθεσαι ήρεμος και εγωιτευτικός στην καλύβα σου και τίποτα να μη σε ενοχλεί. Θυμάμαι όλες τις ωραίες μας κουβέντες. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Όχι, δεν κάνω κανένα λάθος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν κάνω κανένα λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. Δεν κάνω κανένα λάθος. Και πόσο δεκτικός ήσουν σε ό,τι και αν σου ζήτησα. Εγώ θα ήθελα απλά να ζητήσω από την παραγωγή να είχα ένα λεπτό με τον Γιώργο. Δεν θέλω. Θέλω να μάθω τα πάντα για σένα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου συγκρότημα? John Mon Jackson. Ποιο είναι το μότο της ζωής σου? Με πάρτε από εκεί κούρευτο. Σκέφτομαι πως θα ήθελα να σε έχω μόνη μου στο σαλόνι μου. Εγώ δεν είμαι για τα σαλόνια, είμαι για τα λόνια. Είσαι τόσο αθλητικός. Θα ήθελα πολύ να σε δω σε κάποιο σπορ και εγώ να είμαι στην κερκίδα να ζητοκραυγάζω. Φίλε, έχω παίξει ομάδα πρώτη Πέρφαρσάλλον. Ήμουν σε ομάδα την τεχνικό. Θέλω να σου ανοίξω την πόρτα και να μπει μέσα στη ζωή μου. Για μένα μόνο μια πόρτα ανοίγει. Η πόρτα για το Μαντρί. Δεν με νοιάζει αν είμαι εγώ celebrity και εσύ ένας αγρότης. Οι διάσημοι είναι celebrities. Ζωάρα, χλίδα, botox. Τους ανοίγουν τις πόρτες όπου και αν πάνε. Θέλω να είμαι μαζί σου και να γελάω μαζί σου. Δεν μπορεί να γελάει μαζί μου σε καμία περίπτωση δυσπινής Μυριέλλα Κουρεντή. Ένα πράγμα θέλω και αυτό θα σου πω. Να πιαστώ στα δίχτυα σου. Μπορεί να μην είμαι καλός στο ψάρεμα, αλλά είμαι πάρα πολύ καλός, πιστέψτε με. Στο να πιάνω λαβράκια, να πιάνω κυρίες τα πράσα. Και τον έπιασε στα πράσα, το Κυριώργη το παθάσα. Έτσι, μπράβο. Θα μπορούσε. Ναι, ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Θα ήθελα να διαβάσω ένα γράμμα που είχε στείλει κάποτε εσύ στο Δημήτρη. Κανένα γράμμα. Μα κινητά κατευθείαν κινηθήκατε εσείς. Ναι, κινητά. Όταν το γνώρισε έχει κινητά. Πάντα γράμματα, πάντα στις φραγίδες. Σε ένα χαρτάκι δεν γράψατε. Εσύ σκέφτομαι ακόμα. Καληνύχτα. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Όχι. Κρίμα, γιατί είσαι πολύ ρομαντική. Είμαι ρομαντική κατά βάθος. Αν ήταν ο Βανάτης μέσα, θα την βοηθούσε να γράψει καλύτερο γράμμα, πιστεύω. Γιατί? Γιατί ξέρει από χαρτάκι και πώς θα τα γράφει και πώς θα τα στέλνει. Από χαρτάκι ξέρει, από πάπυρο δεν ξέρει. Δεν ξέρει από πάπυρο. Με τα νεύρα που και ο Βανάτης, πιστεύω ότι. Τι που σε έκανε το διαμεσολαβητή. Αυτός είναι ικανός να μείνει στο ξενοδοχείο μέχρι να βγει και η Μυριέλλα. Ναι. Για να τα πούνε και κάτω τέτα τέτα δυο τους. Ναι. Και να γυρίσουν μαζί αγκαλιά, φαντάζεσαι. Όλα είναι πιθανά. Μου λέτε γιατί καθυστερούν τόσο πολύ να γυρίσουν. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να διαβάσει το έργο όλο, ξέρω. Θα πληρώνω και τα ξενοδοχεία. Εγώ με το που του έδιωχνα του έστειλα πίσω. Με τη μία. Ούτε μία διαλυτέρευση. Ξέρεις τι ωραία που είναι εκεί. Κουβαρνά. Έτσι σου λέει. Και ο Χανταβάκης όταν είχε βγει, επειδή είχε γίνει μεγάλο πανικό τότε με τα όσα. Έμεινε μερές. Είχε μείνει δύο εβδομάδες. Πόσο ήταν. Για να καταλαγιάσει το θυμό. Για να καταλαγιάσει λίγο η όλη κατάσταση. Τι έλεγε Μαρία. Τι έλεγε. Όχι.
Τι έγινε, Μαρίζα, καλά. Δεν σα ακούω. Λέω ότι είναι πολύ ωραία εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Όλη μέρα κάνουν πάρτι, τραγουδάνε, είναι μέσα στη θάλασσα. Πού, τον Άγιο Δομηνικό. Ναι, έτσι έχω μάθει. Άλλο survivor βλέπει. Καλά, εδώ που να είναι, Λιμπούρ. Καλά, βέβαια, εκεί ψάχνουν τα ξενοδοχεία, τα story να δω τι γίνεται. Ψάχνει η Μαρία τώρα. Το ψάχνει η Μαρία τώρα. Λοιπόν, εκτό